ο κύριος Γεωργιάδης πριν από λίγο, αλλά και στο ερώτημα της συναδέλφου, της κυρίας Οργαστρέμη. Θέλουμε να σας ακούσουμε προσεκτικά, δεν θα σας διακόψουμε. Τρία θέματα είναι, κύριε Χατζή. Θα απαντήσω πολύ συνοπτικά και στα τρία. Πρώτα απ' όλα στο θέμα του πλεονάσματος. Από πού προέρχεται το πλεόνασμα? Ευτυχώς έχει φύγει από τη συζήτηση αυτές τις μέρες αυτό που γράφηκε τελευταία, ότι το πλεόνασμα υπήρξε επειδή συγκρατηθήκαν οι πληρωμές. Ότι δεν πληρώνει το ελληνικό δημόσιο δηλαδή, και επειδή δεν πληρώνει το ελληνικό δημόσιο, έχουμε μεγάλο πλεόνασμα. Η χθεσινή ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών νομίζω απαντάει σε αυτό το ζήτημα. Εξηγεί το πώς βγαίνει το πλεόνασμα και ευτυχώς έφυγε από το τραπέζι αυτό που ακούγονταν τις προηγούμενες ημέρες. Τώρα, σε σχέση είναι με το πλεόνασμα. Είναι αυτοτελές θέμα πάντως, ανεξαρτήτως πλεονάσματος, το αν πληρώνει ή δεν πληρώνει η κυβέρνηση, είναι αυτοτελές θέμα, έτσι. Είναι πρόβλημα. Όχι, να μην πληρώνονται, κράτος, να μην πληρώνονται κράτος, αυτοί οι οποίοι προμηθεύουν το δημόσιο, οι προμηθευτές του δημοσίου, αλλά έχει εξηγηθεί γιατί γίνεται αυτό. Σε ό,τι αφορά τις επιστροφές, στο τζάμπα. Σε ό,τι αφορά τις επιστροφές των φόρων. Και αυτό έχει εξηγηθεί και εκεί είμαστε πιο πάνω από το στόχο του προϋπολογισμού και συνολικά το 2016 και το 2017. Για λοιπόν. Σε ό,τι αφορά όμως αυτό που ακούμε σαν επιχείρημα, ότι το πλεόνασμα έχουμε γιατί έχουμε υπεραπόδοση των φόρων. Κοιτάξτε να δείτε. Αν διαβάσετε το προϋπολογισμό. Και των περικοπών, όχι των φόρων. Θα δούμε λοιπόν γι' αυτό. Αν διαβάσουμε λοιπόν τον προϋπολογισμό, θα δούμε ότι τα μέτρα που προβλέπει ο προϋπολογισμός, με βάση το οποίο μπαίνει ένα στόχος. Διότι το πλεόνασμα είναι συγκεκριμένο σε σχέση με το στόχο που είχε μπει κάθε χρόνο. Είδα, είχαμε μικρότερο στόχο και έχουμε πολύ μεγαλύτερο πλεόνασμα. Όχι με το στόχο του Δουνούτου, γιατί και εκεί είμαστε 33 φορές πάνω περίπου. Αλλά σε σχέση με το στόχο που υπήρχε, έχουμε μεγαλύτερο πλεόνασμα. Όχι γιατί είχαμε υπεραπόδοση φόρων, δηλαδή προβλέψαμε το φόρο στο κρασί και είχαμε παραπάνω φορολογικά έθνος στο φόρο στο κρασί σε σχέση με αυτό που προβλέψαμε. Δεν είναι το κρασί, ο φόρος στο κρασί έχουμε λιγότερα έσοδα από αυτά που είχαν προβλεφτεί, μην διότι ήταν ένας φόρος. Ότι έχετε στήνους, πάρει. Είπατε, δεν θα διακοπώ όμως, κύριε Χατζή. Όχι, ένα λεπτό από εμάς, ναι, αλλά γιατί ένα λεπτό, γιατί τα θέματα αυτά έχουν μια σημασία να τα εξηγήσουμε στον κόσμο. Πρώτον, είπατε ότι δεν είναι από την υπεραπόδοση φόρων. Δεν είπα εγώ από την υπεραπόδοση φόρων. Είπα από την επιβολή φόρων και δεν είναι μόνο το κρασί. Όταν πέρσι πήρατε τις προκαταβολές φόρων, αυτά είναι μέσα σε αυτό το πλεόνασμα. Σε αυτό λοιπόν προσπαθώ να απαντήσω, αλλά είχατε πει δεν θα διακοπώ. Να πω λοιπόν για αυτό το ζήτημα. Έχουμε φόρους που έχουμε. Βεβαίως να ρωτάτε, αλλά να απαντάω κι εγώ. Γι' αυτό. Έχω να απαντήσω σε τρία ζητήματα, θα απαντήσω πολύ συνοπτικά και στα τρία. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τη φορολογία, έχει προβλεφθεί από τον προϋπολογισμό συγκεκριμένη απόδοση σε κάθε φόρο που επιβλήθηκε. Και δεν έχουμε εκεί υπεραπόδοση φόρων. Πιάσαμε τους στόχους για κάθε φορολογία που προσθέθηκε καινούργια επί ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε λοιπόν εκεί περισσότερους φόρους σε κάποιες περιπτώσεις και έχουμε σε κάποιους άλλους πολύ λιγότερους φόρους, όπως είπα για το φόρο στο κρασί, διότι εκεί ήταν μια προβληματική επιβολή φόρου. Μην ανοίξω την κουβέντα, μην τώρα βάζεσαι επιμέρους στις θέματα. Ήτανε βεβαίως λιγότερα από την εκτίμηση, άρα αποδεικνύει αυτό που λέω εγώ, το ότι δεν έχει σχέση με την υπεραπόδοση των φόρων. Πώς έχει από το κρασί αποδεικνύεται αυτό? Το πλεόνασμα λοιπόν. Δεν το κατάλαβα. Από το κρασί αποδεικνύεται επειδή δεν επέδωσε ο φόρος στο κρασί. Το παράδειγμα στο κρασί είναι μια απόδειξη. Είναι μεταφυσική μεταφορά πλήρως. Είναι μια απόδειξη ότι δεν είναι από την υπεραπόδοση των φόρων, όπως λένε, το πλεόνασμα. Διότι έχουμε φορολογίες, σας είπα ένα παράδειγμα. Όπου έχουμε λιγότερο έσοδο. Ναι, αλλά μπαίνει, δεν αφήνεται, το ίδιο με το δεν κρασί. Αφήνεται και οι δύο μαζί να τελειώσουν τη φράση. Να απαντήσω λοιπόν στα ζητήματα αυτά. Έχουμε περισσότερα φορολογικά έσοδα, περίπου 1,8 δις πάνω από το στόχο του προϋπολογισμού. Μάλιστα. Διότι ενεργοποιήσαμε περισσότερο τις υπηρεσίες και κατευθύναμε σε μεγάλους φορολογικούς ελέγχους, σε ελέγχους στο λαθρεμπόριο, καυσίμων. Καυσίμων, καπνικών προϊόντων. Θα σας πω αμέσως. Το έχω μαζί μου. Θα σας πω αμέσως. Καυσίμων και καπνικών προϊόντων. Έχουμε μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής. Έχουμε λοιπόν εκεί πάρα πολύ μεγάλη απόδοση στο φορολογικό μηχανισμό και εκεί είναι πάρα πολύ θετικά τα ζητήματα σε σχέση με την απόδοση των φόρων. Πόσα μπήκανε στα ταμεία. Θα σας το πω αμέσως, κυρία Τρέμη. Όχι πόσο φόρος καταλογίστηκε. Το έχω μαζί μου. Να περάσουν 10 χρόνια για να εισπραχθεί. Θα σας το πω αμέσως. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την υπεραπόδοση σε ζήτημα των φόρων, μέσα αγωγικά υπεραπόδοση, κάναμε πάρα πολύ δουλειά στα ζητήματα φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου. Έχουμε αυξήσει από εκεί 1,8 δις τα έσοδα σε σχέση με τον προϋπολογισμό. Δεν είμαστε ευτυχείς στο ότι αναγκαστήκαμε να βάλουμε φορολογίες που δεν ήταν στις ιδεολογικές μας αρχές. Διότι εδώ υπάρχει μια βασική διαφορά αυτό δεν μας με αυτό νοιάζει, που μας λέει ξέρετε. Η Νέα Δημοκρατία. Να το διατυπώσω όμως αυτό, ναι, και μετά να πείτε ότι δεν μας νοιάζει. Δεν μας νοιάζει. Αυτό, αυτό βρείτε τα με τη Νέα Δημοκρατία αυτά. Άλλο πράγμα είναι να είσαι αναγκασμένος, να ακολουθείς μια πολιτική και άλλο πράγμα να είσαι
να είναι μέσα στο ιδεολογικό σου DNA αυτή η πολιτική. Μα για να λες ότι δεν θέλω να αφήσω τον Ντόμψεν να μου κλέψει τη δόξα πάλι για να κάνω απολύσεις ή άλλα ζητήματα ή ιδιωτικοποιήσεις πιο πέρα από αυτά που ζητάνε οι θεσμοί που προτείνει η Νέα Δημοκρατία. Το DNA, για το ιδεολογικό σας δεν ήταν ούτε το μνημόνιο. Το φέρατε όμως. Και εμάς τους πολίτες, έτσι, αυτό μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει τι φέρνετε. Το να επικαλείστε εσείς μια ιδεολογική αντίληψη την οποία έχετε και τη σέβομαι απολύτως. Σέβομαι μάλλον το δικαίωμα να την έχετε την ιδεολογική σας αντίληψη. Δεν μας λέει τίποτα εμάς όταν πληρώνουμε το φόρο. Δεν πάμε δηλαδή να πληρώσουμε το φόρο όσοι έχουμε μια αντίθετη ή ίδια με εσάς ιδεολογική αντίληψη. Να απαντήσω λοιπόν. Δεν πάμε να είσαι στο σούπερ μάρκετ και του λέμε, ξέρετε, εγώ είμαι αριστερός, είμαι δεξιός, δεν πληρώνω. Να απαντήσω, κύριε Χατζή. Πληρώνεις. Να απαντήσω και, και περιμένουν άλλα δύο ερωτήματα που έχετε βάλει να απαντήσω. Ναι, αλλά απαντήστε σύντομα όμως. Σύντομα απαντάω, αν δεν με διακόπτατε θα απαντήσω. Πάλι με το διακόπτουμε. Μα γιατί το συνεχίζετε όμως. Συνεχίστε. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το ζήτημα αυτό, αναγκαστήκαμε σε αυτή τη διετία να πάρουμε μέτρα, αναγκαστήκαμε να πάμε σε μια συμφωνία μέσα από ένα πολιτικό αφήγημα το οποίο έχουμε εξηγήσει πάρα πολλές φορές. Δεν θέλω να χάσω χρόνο να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Ναι, άλλο πράγμα να αναγκαστείς να κάνεις κάτι και να κάνεις ένα πολιτικό συμβιβασμό, πάλι όχι από πολιτική επιλογή, από πολιτική αναγκαιότητα, και άλλο αυτό που λέτε σε σχέση με το ερώτημα της κυρίας Στρέμη. Λαθρεμπόριο καπνικών, λαθρεμπόριο καυσίμων, να σας αφήσω και τον πίνακα μετά. Σε σχέση 2015-2016. Έχουμε στη βεβαίωση στο λαθρεμπόριο καπνικών αύξηση 125%. Έχουμε στο λαθρεμπόριο καυσίμων από αύξηση 35%. Πόσα χρήματα μπήκανε. Δεν έχω το στοιχείο αυτό μαζί μου, θα σας το δώσω. Δεν μπήκανε. Άλλο να βεβαιώνεται μία φορολογική παράβαση και άλλο να μπαίνουν λεφτά στα δημόσια ταμεία. Εγώ λοιπόν επιμένω, κύριε Λεξιάδη, ότι τα ποσά αυτά τα οποία συγκεντρώθηκαν, τα 7,37 δις, προέρχονται σε ένα μεγάλο βαθμό από την απόδοση, την υπεραπόδοση των φορολογικών εσόδων και από τη μείωση των συντάξεων. Και μάλιστα σε ό,τι αφορά την μείωση των συντάξεων, χτυπήσατε εκείνους που έχουν πολλά χρόνια εργασιακού βίου. Πρέπει να απαντήσω στα άλλα δύο που βάλατε όμως. Και έχουν πληρώσει ένα σκασμό λεφτά. Όχι, κυρία Τρέμη, από το 1,8 δις. Αν ακούει το αριστερό DNA, μπράβο σας. Από το 1,8 δις υπεραπόδοση που είχαμε. Να ολοκληρώσω, αλλά έχω άλλα δύο ερωτήματα να πω. Έχουμε περίπου ένα ποσό της τάξης του 1 δις που προέρχεται ακριβώς από τον αγώνα από φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο. Για το θέμα της απομείωσης του χρέους που ερωτήθηκα πριν. Δεν υπάρχει απομείωση, παράταση. Για το θέμα της απομείωσης του χρέους που ρώτησε η κυρία Τρέμη και το τι ακριβώς. Αν αδυνατίζει το επιχείρημα. Το υπερβολικό πλεόνασμα. Εάν δεν είχαμε πιάσει αυτούς τους στόχους, εάν αποδεικνύαμε μια ανικανότητα να υλοποιήσουμε και να πάμε πολύ πιο πάνω, θα ήταν πολύ πιο δύσκολη η συζήτηση αυτή, διότι κάνει συζήτηση με μια κυβέρνηση η οποία έχει δυνατότητα και μάλιστα ικανότητα να υλοποιεί αυτούς τους στόχους. Δεν είναι στη δική μας αρχή τα μεγάλα πλεονάσματα. Θεωρούμε τα μεγάλα πλεονάσματα δεν βοηθούν δεν βοηθούν στην ανάπτυξη της χώρας. Τα φέρατε. Δεν είμαστε υπέρ των ελλειμματικών προϋπολογισμών, βεβαίως. Αυτό που γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Και έτσι πρέπει να είναι. Σύμφωνοι. Είμαστε όμως υπέρ πλεονασμάτων τα οποία θα βοηθήσουν την ανάπτυξη. Και τέλος, σε σχέση με αυτό το επιχείρημα, το ανέπτυξε με πολιτική επάρκεια εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Γεωργιάδης και το ακούμε πάρα πολύ συχνά. Κοιτάξτε να δείτε. Τρεις φορές γίνανε εκλογικές αναμετρήσεις τα τελευταία δύο χρόνια, και τον Ιανουάριο του 2015 και στο δημοψήφισμα και το Σεπτέμβριο του 2015. Κατατέθηκε αυτή η πολιτική άποψη ότι ζούσαμε σε ένα παράδεισο πριν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι όλα ήταν τέλεια, ότι ήμασταν στην ανάπτυξη, ότι είχε κλείσει αξιολόγηση, ότι δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Κατατέθηκε αυτό το πολιτικό επιχείρημα και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ. Μισό λεπτό, κύριε Γεωργιάδη. Κατατέθηκε λοιπόν αυτό το επιχείρημα και τρεις φορές ο ελληνικός λαός έχει απαντήσει. Έχουμε δημοσιοποιήσει όλα τα στοιχεία που αποδεικνύουν. Αλλά στο δημοψήφισμα δεν το εφαρμόσατε. Το δημοψήφισμα, κύριε Αλεξιάδη, δεν εφαρμόστηκε το αποτέλεσμα. Έχουμε αποδείξει με στοιχεία συγκεκριμένα. Θα σας πω και για το δημοψήφισμα. Εφαρμόστηκε το δημοψήφισμα. Γιατί το είπατε. Κύριε Χατζή, πρέπει να αποφασίσετε κάποια στιγμή τι κριτική μας κάνετε. Όχι, εσείς μας κάνετε μια κριτική. Πάλι τα ίδια. Μην δείχνετε φήμα τώρα. Μην μου θυματοποιείτε τον εαυτό σας. Μια κριτική. Σας δω, δεν κάνω καμία κριτική. Ρωτάω. Τη χώρα στην Ευρώπη, ναι, και σώσαμε τη χώρα από την αυτά καταστροφή που την οδηγήσαν οι προηγούμενοι. Και παράτος αυτά έλεγε. Άμες, ναι, αλλά πρέπει να πάρετε θέση. Ποιος έφερε να πάρω θέση. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ανέλεφερε τη χώρα εδώ ή αυτοί που κυβερνούσαν τόσα χρόνια φέραν τη χώρα τα ξέρατε, εδώ και εμείς όταν δίνατε τις υποσχέσεις, τα ξέρατε. Πού είναι η χώρα. Να όταν πούμε, βγαίνατε λοιπόν και λέγατε υποσχέσεις, ξέρατε
και τα αναλύατε μάλιστα στην τηλεόραση, στα ραδιόφωνα και στο ηλεκτρονικό τύπο. Μην κουράζεστε. Πού ήταν στην αρχή της εκπομπής, είπα για λάθη, παραλήψεις, αυταπάτες που είχαμε. Εντάξει. Άλλο όμως αυτό. Αν είχατε αυταπάτες, δεν φταίμε εμείς. Βεβαίως δεν φταίτε εσείς. Άλλο τα λάθη που κάναμε, οι παραλήψεις, οι καθυστερήσεις και πρώτα απ' όλα τα έχει κάνει ο Αλεξιάδης, να μην κατηγορήσω κανέναν άλλον. Άλλο αυτά και άλλο το συνολικό έργο που έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση τα δύο χρόνια. Τελειώνω, κύριε Γεωργιάδη. Έχετε μιλήσει 23 λεπτά, κύριε Αλεξιάδη. Από την αρχή της εκπομπής το έχετε μετρήσει. 23 λεπτά. Ναι. Από την αρχή της εκπομπής. Ναι. Σταματάω λοιπόν εγώ για να μιλήσει ο κύριος Γεωργιάδης. Εγώ δεν έχω να πω κάτι. Όχι. Να κάνουμε και ένα διάλογο τελικά. Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, έλα, κύριε Γεωργιάδη. Παράγει να μην τον διακόψετε. Όχι, θα τον